Δυστυχώς, Λίνα, κυρίες και κύριοι, τα νούμερα που έχουμε στα χέρια μας και σήμερα δεν είναι ενθαρρυντικά. Με την πίεση και την ασφυξία στα εφημερεύοντα νοσοκομεία της Αττικής εδώ να συνεχίζεται. Ενδεικτικά να σας αναφέρω πως το Σάββατο είχαμε 230 εισαγωγές στα νοσοκομεία, 29 εισαγωγές περισσότερες από την Παρασκευή. Ενώ είναι χαρακτηριστικό πως το Ιπποκράτειο νοσοκομείο, το οποίο εφημέρευε χθες και ολοκληρώθηκε η εφημερία του σήμερα στις 8 η ώρα το πρωί, είχε τη χειρότερη νύχτα. Γονάτισε το νοσοκομείο. Έτσι χαρακτηριστικά μας είπαν οι γιατροί. Αφού είχαν 75 εισαγωγές COVID περιστατικών, έσπασαν κάθε ρεκόρ και 60 εισαγωγές άλλων παθήσεων. Λίνα, αναγκάστηκαν και άνοιξαν τις 4 χειρουργικές αίθουσες στο Ιπποκράτειο και τις μετέτρεψαν σε μονάδες COVID. Ενώ προετοιμάζονται και για την Πέμπτη, όπου θα πρέπει να ανοίξουν άλλη μία μονάδα ανάνυψης και να την μετατρέψουν σε COVID. Τώρα, την ίδια ώρα, σήμερα εφημερεύει και το Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο της Νίκαιας. Προσπαθούν να δώσουν εξιτήρια στους ασθενείς που έχουν αναρρώσει για να μπορέσουν να βγάλουν την εφημερία. Αυτό μας έλεγαν. Ενώ τα ευχάριστα νέα είναι ότι μειώνεται ο αριθμός των διασωληνωμένων, οι οποίοι βρίσκονται εκτός ΜΕΘ. Αυτή την ώρα το Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο στη Νίκαια έχει μόνο 3 διασωληνωμένους εκτός ΜΕΘ και προσπαθούν να ψάξουν και να βρουν κρεβάτια σε άλλα νοσοκομεία. Ενώ πληρώτες καταγράφουν και τα νοσοκομεία εφεδρείες, όπως εδώ στο Σωτηρία, με λιγοστές απλές κλίνες διαθέσιμες, αλλά και λιγοστά κρεβάτια στη μονάδα εντατικής θεραπείας.